Εκ μέρους των αυτεργατών εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας από τα βάθη της καρδιάς μας στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους μπαίνοντας στα μοιραία τρένα και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Συγκλονίζουν τα συναισθήματα όλων μας. Είναι μαχαιριά στην ψυχή μας αυτή η στίχη του Ρίτσου για τα δικοχαμένα παιδιά. Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα την έχουμε ζήσει και τη ζουν εκατοντάδες οικογένειες. Γιατί στον κλάδο μας έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα των εφοπλιστικών εγκλημάτων που έχουν συντελεστεί. Έχει χορτάσει θάλασσα τους νεκρούς μας, τους 24 του Άιρον Αντώνης, τους 20 του Δίστος, τους 81 του Εξπρέσα Μίνα, τους 27 του Νόρμαν Ατλάντικ, τους 11 του Γιουροφέρι Ολύμπια και πολλοί ακόμα που θυσιάστηκαν, εργαζόμενοι και επιβάτες, μεγάλοι και μικροί, που κανείς τους δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό τους. Η μήτρα που γεννά αυτή την αθλειότητα και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται σε οργασμό. Είναι η πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και υποτάσσουν την ασφάλεια των μέσων μαζικής μεταφοράς στην υπηρεσία του κέρδους. Υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα είναι η πλήρης απελευθέρωση και παραχώρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς στο μεγάλο κεφάλαιο, με συνέπειες την υποχρηματοδότηση, την υποσυντήρηση και την υποστελέχωση, τα οποία θεωρούνται κόστος και επομένως κάνουν ζημιά για τα κέρδη τους. Στην περίπτωση της επιβατικού ναυτιλίας αντιμετωπίζουμε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, με το εφοπλιστικό κεφάλαιο να επιβάλλει την απελευθέρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών, το γερασμένο ακτοπλοϊκό στόλο, την υποσυντήρηση και υποστελέχωση. Οι εφοπλιστές με στήριξη όλων των κυβερνήσεων έχουν δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να υπονομεύεται η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αλλεπάλληλες οι καταγγελίες μας, οι απεργίες μας και σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύουμε το ζήτημα ότι είναι εγκληματική η εφαρμογή του νόμου που μειώνει κατά 50% τα πληρώματα στα ακτοπλοϊκά πλοία τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή και δεν φτάνουν οι ναυτεργάτες για να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε σωματικό και ψυχικό ξεπάτωμα στη δουλειά για να μην μπορούν σίγουρα να ανταποκριθούν. Επιβεβαιώνεται ότι μπροστά στα κέρδη τους πάει περίπατο η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Χρέος μας να σηκωθεί η τάξη μας και να απαιτήσει το έγκλημα στα Τέμπη να τιμωρηθεί με δημόσιες, σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών μας να γίνουμε φωνή.